Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας, αδελφοί. Τον ευχαριστούμε που και απόψε μας μάζεψε στον οίκο του, στον οίκο μας. Το λέμε γιατί είναι και δικό μας σπίτι εδώ. Έβλεπα έτσι το Σταύρο, τον θυμόμουν μικρό να λέει εδάφιο, πιο μεγάλο να λέει εμπειρίες και τώρα με τη χάρη του Θεού να κηρύττει το Λόγο του Θεού. Τι ωραία πορεία για ένα παιδί, για ένα νέο να μεγαλώνει μέσα στην Εκκλησία και να μένει. Πολύ σημαντικό. Θα ήθελα με τη χάρη του Θεού να ανοίξουμε τις γραφές μας στη σελίδα 978, είναι Πράξη των Αποστόλων, σελίδα 978, και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 16 του κεφαλαίου Ιώτα Σίγμα. 978, Πράξη των Αποστόλων, Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο από το 16. «Ενώ δε πορευόμεθα εις την προσευχή, υπήδησεν ημάς δούλη της έχουσα πνεύμα πείθωνος, ή τη έδιδε πολύ κέρδωση στου κυρίου αυτή μαντευωμένη. Αυτή ακολουθήσασα τον Παύλον και εμά, έκραζε λέγουσα, ούτε οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του υψίστου, ή την εσκυρίτουση προ εμά οδών σωτηρία. Τούτο δε έκαμνε είναι πολλά ημέρα. Βαρυνθεί δε ο Παύλο και στραφή, είπε προ το πνεύμα, προστάζωσε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού να εξέλθει επ' αυτή. Και εξήλθε την αυτήν ώρα. Ειδώντε δε οι κύριοι αυτή, ότι εξήλθεν η ελπίς του κέρδους αυτών, πιάσατε στον Παύλον και τον Σίλαν, έσυραν εις την αγοράν προς τους άρχοντας, και φέροντες αυτούς προς τους στρατηγούς, είπων, ούτε οι άνθρωποι εκταράτουσι την πόλη ημών οι Ιουδαίοι όντες, και διδάσκουσι νέθημα, τα οποία δεν είναι εις ημάς συγκεχωρημένο να παραδεχόμεθα, μηδέν απράτωμεν Ρωμαίοι όντες. Και συνεφόρμησεν ο όχλος κατά αυτών, και οι στρατηγοί διασχίσατε σε αυτόν τα ημάτια, προσέτατον να ραβδίζωσιν αυτούς. Και αφού έδωκαν εις αυτούς πολλούς δραβδισμούς, έβαλον εις φυλακήν, παραγγείλατε στον δεσμοφύλακα να φυλάτει αυτούς ασφαλώς. Ως εις λαβών τη αυτήν παραγγελίαν, έβαλε αυτούς εις την εσωτέραν φυλακήν και συνέκλεισε τους πόδας αυτών εις το ξύλον. Κατά δε το μεσονύκτιον, ο Παύλος και ο Σίλας προσευχόμενοι ύμνουν των Θεών, και εικροάζοντο αυτούς οι δέσμοι. Και εξέφνης έγινε σεισμός μέγας, ώστε εσαλεύθησαν τα θεμέλια του δεσμοτηρίου, και παρευθείς ηνύχθησαν πάσε εθύρε και λύθησαν πάντων τα δεσμά. Εξυπνήσας δε ο δεσμοφύλαξ και ειδών ανεωγμένα στα σύρα της φυλακής, έσυρε μάχεραν και έμλαινε να θανατώσει αυτόν, νομίζον ότι έφυγον οι δέσμοι. Πλην ο Παύλος έκραξε με τα φωνής μεγάλης, λέγον «Μη πράξεις μηδέν κακόν εις αυτόν, διότι πάντες είμεθα εδώ». Ζήτησας δε φώτα, εις επίδησε και έντρομος γενόμενον, έπεσε έμπροσεν του Παύλου και του Σίλα, και εκβαλών αυτούς έξω, είπε «Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ». Οι δε είπων πίστευσον εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και θέλει σωθεί σύ και ο οίκος σου. Και λάλησα προς αυτόν το λόγο του Κυρίου και προς πάντα στους ενδική αυτού. Ευχαριστούμε πολύ τον Κύριό μας για το λόγο του. Και βέβαια μιλάμε για τον Παύλο, που άνθρωποι, πάνω απ' όλα χριστιανοί, σίγουρα τον γνωρίζουμε πολύ καλά, αλλά είναι και ένας άνθρωπος τον οποίο τον γνωρίζουν και όσοι ασχολούνται μόνο ιστορικά, θα λέγαμε, με τα πράγματα του Θεού. Ο Θεός του έχει δώσει ιδιαίτερη χάρη, του έχει δώσει ιδιαίτερη αποστολή. Έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν διώκτης και είχε μια, θα λέγαμε, τρομακτική εμπειρία με τον Κύριο, η πρώτη του εμπειρία με τον Κύριο, και από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν σταμάτησε να υπηρετεί τον Κύριο. Πώς? Όχι όπως εκείνος ήθελε, αλλά με το βηματισμό που ο Κύριος του έδινε κάθε φορά. Όταν πήγε στην αρχή να περπατήσει με τη δική του δύναμη και το δικό του έτσι, βηματισμό και σκέψη, ο Κύριος τον μάζεψε, τον προφύλαξε, γιατί είχε μεγάλο έργο να κάνει με αυτόν. Και εδώ βλέπουμε, στο χωρίο που διαβάζουμε, έχει προηγηθεί το όραμα για να πάνε στη Μακεδονία, ακολουθούν κατά γράμμα ό,τι τους παραγγέλει ο Κύριος, έχει βαπτιστεί η Λυδία, έχει πιστέψει και συνεχίζουνε. Και βλέπουν μια γυναίκα, η οποία είχε πνεύμα πείθωνος, μάντευε δηλαδή, κάποιοι την εκμεταλλεύονταν. Και η αλήθεια είναι, αδερφοί, ότι μπορεί εμείς εδώ να μην είμαστε Παύλος, αλλά δεν πάβουμε να έχουμε ομοιότητες με τον Παύλο. Και ποιες είναι οι ομοιότητες? Είμαστε μαθητές του ίδιου του Κυρίου, του Ιησού Χριστού. Έχουμε τον ίδιο δάσκαλο. Αυτόν που είχε ο Παύλος, αυτόν έχουμε και εμείς. Αυτές τις παραγγελίες, τις οδηγίες, τις αποστολές, θα λέγαμε, που έπαιρνε ο Παύλος, παρόμοιες
έχουμε και εμείς. Μπορεί όχι στην έκταση, αλλά στην καθημερινότητά μας, αδερφοί, την ίδια πορεία που ακολουθεί ο Παύλος, την ίδια πορεία καλούμεθα να ακολουθήσουμε και εμείς. Και εδώ βλέπουμε μια γυναίκα με δαιμόνιο. Και μπορεί εμείς στο γύρο μας περιβάλλον να μην έχουμε ανθρώπους σε αυτή την κατάσταση. Πλην όμως έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι πλανημένοι. Πλην έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν πραγματικά τον Κύριο. Έχουμε ανθρώπους τους οποίους τους εκμεταλλεύεται, θα λέγαμε, το σύστημα. Γιατί? Για να περνάει τις δικές του απόψεις. Βλέπουμε έχουν κατακλειστεί όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ανθρώπους που νομίζουν ότι είναι πολύ ιδιαίτεροι. Πραγματικά, νομίζουν ότι γνωρίζουν πάρα πολλά ή ότι επειδή έχουν ιδιαίτερο πλούτο, νομίζουν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Και όμως αυτούς τους ανθρώπους τους εκμεταλλεύονται κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι βγάζουν ακόμη περισσότερα χρήματα. Έτσι πάει η διαδικασία. Όμως αυτή η γυναίκα εδώ, το δαιμόνιο που έχει μέσα της, έχει καταλάβει, γνωρίζει, γιατί τα δαιμόνια το ξέρουμε ότι πιστεύουν και φρύτουν, γνωρίζει ότι αυτός ο άνθρωπος εδώ, αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται αυτή τη στιγμή και κηρύττουν τον Λόγο του Θεού, είναι πραγματικά δούλοι Κυρίου. Και έρχεται το ερώτημα. Στο περιβάλλον μου, γνωρίζουν οι γύρω μου ότι εγώ είμαι παιδί του Θεού? Αυτή είναι μια ερώτηση που βέβαια απάντηση δεν μπορούμε να δώσουμε εμείς. Γιατί βλέπετε εδώ, δεν χρειάστηκε να απαντήσουν κάτι. Ήταν από δίπλα και θα λέγαμε τώρα προσπαθούσε να τους εκνευρίσει. Το νόημα είναι ότι γνωρίζουν ποιος είναι ο Παύλος. Γνωρίζουν ποιος είναι, βάζω το όνομά μου, στο περιβάλλον που ο Κύριος με έχει θέσει. Γνωρίζουν τα πιστεύω μου. Μιλάω για τα πράγματα του Θεού, ομολογώ τον Κύριο. Και γιατί να το κάνω? Γιατί βλέπουμε ότι εδώ η γυναίκα αυτή ελευθερώνεται. Με ένα λόγο του Παύλου. Μια ενέργεια του Κυρίου βέβαια ήταν αυτή. Ελευθερώνεται. Βέβαια την πορεία της και τη συνέχεια της δεν την γνωρίζουμε, δεν μας την περιγράφει. Αλλά από τη στιγμή που ελευθερώνεται ο άνθρωπος από τα δεσμά που ο διάβολος τον έχει βάλει, έχει τη δυνατότητα της επιλογής. Αν δεν γίνει, δεν την έχει. Και εμένα ο Κύριος και σένα ο Κύριος και εμάς ο Κύριος μας θέτει, όταν βγαίνουμε μέσα από αυτό το χώρο της Εκκλησίας, να ομολογήσουμε πραγματικά το όνομα του Κυρίου. Γιατί? Γιατί θα φέρει ένα αποτέλεσμα στους δίπλα μας, στους γύρω μας. Αυτό θέλει ο Κύριος να κάνουμε. Και πραγματικά, μέσα σε αυτή την Εκκλησία, πόσοι άνθρωποι έχουν μπει καινούργιες ψυχές, επειδή ομολογούμε. Δεν ήταν εδώ ανάμεσά μας. Από πάντα ήρθαν ξαφνικά. Γιατί? Κάποιος τους μίλησε. Κάπου άκουσαν. Κάτι έγινε. Και ξαφνικά αρχίσαν να κατανοούν και να βλέπουν ποια είναι η αλήθεια. Και θα λέγαμε είναι μια επιτυχία για τον Παύλο αυτή τη στιγμή, στην πορεία του εδώ στους Φιλίππους. Αλλά βλέπετε το αποτέλεσμα το αρνητικό δεν άργησε να έρθει. Και βλέπετε εμείς οι άνθρωποι του Θεού, θα λέγαμε, ας μου επιτραπεί η έκφραση, χαλάμε το αφήγημα του κόσμου. Τους το χαλάμε. Γιατί ερχόμαστε να ομολογήσουμε την αλήθεια. Και επειδή ομολογούμε την αλήθεια και κάποιοι άνθρωποι έρχονται σε αυτόν και ξεκινούν να διαβάζουν και αυτοί, να ακολουθούν, να βλέπουν πραγματικά ότι ο Θεός είναι ζωντανός, υπάρχει αιώνια ζωή, υπάρχει Ανάσταση. Αυτό δεν αρέσει στον κόσμο. Ο κόσμος από αυτό χάνει. Και όταν λέμε ο κόσμος, ο διάβολος. Του παίρνουμε ψυχές. Αντί να γίνεται το αντίστροφο, ο Θεός μας καλεί να παίρνει εκείνος τις ψυχές, να γεμίζει ο Παράδεισος, αδερφοί. Να γεμίζει ο ουρανός με νέες ψυχές. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι, βέβαια, όταν έχουμε το θάρρος να σταθούμε και να ομολογήσουμε τον Κύριο, ότι δεν θα περάσουμε και πολύ καλά, θα ονειδιστούμε, θα ακούσουμε διάφορα πράγματα. Παλιότερα, βλέπουμε ότι πολλοί αδερφοί μας βγαίναν να μιλήσουν στην πλατεία, να ομολογήσουν, και τους έρναν στην αστυνομία να δώσουν λόγο. Τι είναι αυτό που κάνετε? Τώρα βέβαια ακούγονται τόσα πολλά πράγματα, τόσες πολλές φωνές, που η αλήθεια είναι ότι ποιο να πρωτοπρολάβεις. Αλλά εμείς, αδερφοί, πρέπει να σταθούμε εκεί που ο Κύριος μας έχει θέσει και να ομολογούμε το όνομά Του. Και βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, με το που είδαν ότι εδώ δεν μας συμφέρει αυτή η κατάσταση που γίνεται, εμείς τώρα θα χάσουμε. Κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να κάνουμε.
Και τι πάνε και λένε, πιάστε τους αυτούς τους ανθρώπους, γιατί κηρύττουν έθιμα και πράγματα τα οποία είναι διαφορετικά από αυτά που πιστεύουμε εμείς. Και πώς, αδερφοί, έχει αλλάξει πλέον ο καιρός, έχουν αλλάξει τα πράγματα που το Ευαγγέλιο, για αυτό που ο κόσμος πλέον θεωρεί φυσιολογικό, είναι ανάποδο. Μέχρι πριν κάποια χρόνια, θα λέγαμε, κάπως υπήρχαν έτσι κάποιες ισορροπίες. Τώρα πλέον, ο κόσμος αυτό που θεωρεί φυσιολογικό, αλλά βάσει του Λόγου του Θεού, όχι απλά δεν είναι φυσιολογικό, δεν μπορείς να μιλήσεις γι' αυτό. Γιατί θα σε πιάσουν κατευθείαν. Τι είναι αυτά που λες? Προσβάλλεις τον κόσμο. Προσβάλλεις τα πιστεύω του άλλου. Έτσι έχει εξελιχθεί, αδερφοί. Βλέπετε, από τότε, το ίδιο πράγμα. Ο Θεός και ο Χριστός, όταν ήρθε και περπάτησε, πάλι είχε να αντιμετωπίσει το ίδιο, οι Φαρισαίοι. Τους τα χάλαγε. Ωραία τα είχαν φτιάξει, ωραία έτσι τα είχαν φέρει στο συμφέρον τους. Έρχεται ο Χριστός με τη διδασκαλία του, το περπάτημά του, να τους τα αλλάξει όλα. Και το ίδιο καλούμεθα και εμείς να κάνουμε σήμερα. Να τα αλλάξουμε όλα. Όχι γιατί είμαστε καλοί και μπορούμε, γιατί ο Κύριος, αδερφοί, μας δίνει τη δύναμη να το κάνουμε. Και μας δίνει και την εξουσία να το κάνουμε, αδερφοί. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν είμαστε αδύναμοι μπροστά στο διάβολο, μπροστά στις μεθοδίες του. Έχουμε το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί. Έχουμε τον ίδιο, τον Ιησού Χριστό, να μεσητεύει για μας. Δεν πάμε μόνοι μας και να μην πηγαίνουμε μόνοι μας. Μην νιώθουμε δυνατοί. Όχι. Πριν γίνει το οτιδήποτε στην καθημερινότητά μας, κάτι που θέλουμε να κάνουμε για το Λόγο του Θεού, για τον Κύριο, πάντα να βάζουμε τον αδερφή τον Κύριο μπροστά. Και εδώ έρχεται, τους πιστεύουν προφανώς εδώ οι άρχοντες των Φιλίππων εκεί, τους πιάνουνε και όχι απλά τους πιάνουνε, τους χτυπάνε και άσχημα και βάλουν τους και στη φυλακή. Και δεμένους και στην εσωτέρα φυλακή. Θα λέγαμε τώρα, μετά από μια πάρα πολύ ωραία πορεία του Παύλου, ξαφνικά ο Παύλος και ο Σίλας στη φυλακή. Και όχι απλά στη φυλακή, και σε άσχημη κατάσταση, θα λέγαμε, σωματικά. Φανταστείτε τώρα, με τις ράβδες που τους χτυπάγανε τότε, να σκίζονται εδώ οι σάρκες, τα αίματα, και δεν νομίζω ότι τους περιθάλψανε πρώτα και μετά τους βάλανε μέσα. Όπως ήτανε, μέσα. Και τι φυλακές τότε? Καμία σχέση με τις σημερινές που μοιάζουν κάπως ανθρώπινες. Και θα λέγαμε, ο Παύλος τώρα πίστεψε στον Κύριο, διοράματος, έτσι φανίστηκε ο Κύριος με φως και τα λοιπά. Ζήτησε από τον Κύριο ποτέ? Πίστεψε ότι θα τον βάλουν έτσι στη φυλακή, θα περάσει όλα αυτά τα άσχημα στη ζωή του? Ποιος ο Παύλος? Και σήμερα, αδερφοί, και αυτό είναι το μήνυμα που έτσι πήρα από τον Κύριο σήμερα ιδιαίτερα. Και σήμερα εμείς, αδερφοί, ό,τι γίνεται στη ζωή μας, ό,τι γίνεται, το έχουμε επιλέξει εμείς? Γίνεται γιατί εμείς το θέλουμε? Εδώ ο Παύλος δεν νομίζω να το ήθελε αυτό που του συνέβη. Τι έκανε κακό? Ομολογούσε τον Κύριο. Και μάλιστα μέχρι εκείνη την ώρα είχε και μεγάλη επιτυχία. Και ξαφνικά αντιστρέφονται τα πράγματα. Και στη ζωή μας πολλές φορές πάνε όλα καλά, ξαφνικά κάτι συμβαίνει. Και δεν πάνε όλα. Και δεν θα έλεγα δεν πάνε όλα καλά. Δεν πάνε όλα όπως τα περιμένω. Δεν πάνε όλα όπως τα έχω σκεφτεί. Τώρα εδώ, τι κατάσταση είναι αυτή που ήρθε? Τι δουλειά είναι αυτή τώρα που έχω? Γιατί ο Κύριος αργεί να μου απαντήσει σε αυτό το αίτημα? Γιατί είμαι ακόμα μόνος μου? Γιατί? Και έρχονται ένα σωρό ερωτήματα, ένα σωρό παράπονα. Και αυτό, δεν είναι ένα σημείο που αρχίζει να υποδηλώνει ότι η σχέση μου με τον Κύριο αρχίζει και χαλάει. Γιατί όταν αρχίσω να έχω παράπονα από τον Κύριο, πώς μπορώ να είμαι καλά με τον Κύριο? Είναι σαν να μην τον ευχαριστώ για αυτά που έχω μέχρι εκείνη την ώρα. Παραπονιέμαι αντίθετα. Δεν τον ευχαριστώ για ό,τι μου έχει χαρίσει. Πάω με παράπονο. Και εκεί που μπορεί να προφήτευα, τώρα ξαφνικά διαπιστώνω ότι πολύ καιρό έχω να προφητεύσω. Γιατί? Εκεί που γονάτιζα άνετα, θα έλεγα, μία ώρα, τώρα
στο 20 λεπτό κουράζομαι. Εκεί που αφιέρωνα άνετα έτσι χρόνο στον Κύριο, τώρα θέλω μια έκφραση που χρησιμοποιούμε, θέλω λίγο να ξεφύγει το μυαλό μου. Θέλω λίγο έτσι να κοιτάζω, να πάω μια βόλτα να ηρεμήσω. Από τι? Εδώ ο Παύλος είναι στη φυλακή. Έχει περάσει και τι δεν έχει περάσει με εκείνη την ώρα και έχει μπει στη φυλακή. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι, θα λέγαμε? Να τα βάψει μαύρα, να αρχίσει να παραπονιέται στον Κύριο? Όχι, τι λέει? Κατά δε το μεσονύκτιον, ο Παύλος και ο Σίλας προσευχόμενοι ύμνουν των Θεών. Δηλαδή, μέσα σε όλο αυτό που έχει περάσει, προσεύχονται και ύμνουν. Και δεν ταιριάζει το ένα με το άλλο. Πώς γίνεται τώρα να είσαι εξουθενωμένος από το ξύλο που έχεις φάει, να σε έχουν μέσα στη φυλακή δεμένο και γύρω σου, μάλιστα δεν ήταν και μόνοι τους, γύρω του να είναι και άλλοι δέσμοι, σε άθλια κατάσταση φαντάζομαι και αυτοί, οι οποίοι μπορεί να είχαν κάνει και άσχημα πράγματα και δικαίως να ήταν εκεί. Αλλά εκείνοι, παρόλες τις συνθήκες και τις συγκυρίες που υπάρχουν, προσεύχονται και υμνούν το Θεό. Και είναι σε μια φυλακή. Και μπορεί να βρίσκεσαι και να βρίσκομαι σε μια φυλακή εγώ σήμερα. Και ποια είναι αυτή η φυλακή μου, είπαμε και πριν. Ο Κύριος δεν μου απαντάει. Ο Κύριος δεν μου εκπληρώνει το αίτημά μου, προσεύχομαι. Ο Κύριος δεν μου κάνει αυτό, κάνει στον άλλον βέβαια, βλέπω και τι κάνει στους άλλους. Με ενδιαφέρει. Κοιτάζω να δω πώς ενεργεί ο Κύριος στις ζωές των αδερφών μου, γιατί πώς θα γίνει τώρα. Αν κάνει κάτι καλό στον έναν, γιατί όχι σε μένα. Ο Κύριος ενεργεί διαφορετικά στον καθένα. Αυτή είναι η αλήθεια. Άλλη πορεία έχει ο ένας, άλλη πορεία έχει ο άλλος. Τον στόχο τον έχουμε όλοι κοινό. Και είναι η ουράνια βασιλεία. Αλλά ο δρόμος, το μονοπάτι της ζωής του καθενός είναι διαφορετικό. Υπάρχει περισσότερη και λιγότερη ευλογία. Τις δόσεις, τις αγαθές ο Κύριος τις δίνει. Δεν μπορούμε να πούμε ναι, όχι, υπάρχει, δεν υπάρχει. Ξέρετε, όταν κάποιος είναι σε δυσμενή θέση, τα βλέπει όλα μαύρα. Ο Κύριος είναι άδικος. Εμένα κοίτα που με έχει ρίξει. Υπάρχει κι άλλος, ο οποίος έχει χειρότερο πρόβλημα, αλλά δεν τον βλέπω εκείνη την ώρα, βλέπω το δικό μου ως χειρότερο. Αλλά μας δίνει και, αδερφοί, τον τρόπο ο Κύριος. Λέει, προσευχόμενοι ύμνουν τον Θεό. Όταν βλέπω στη ζωή μου, στην καθημερινότητά μου, στη σχέση μου με τον Κύριο, ακούσαμε πριν πάρα πολύ ωραία, όταν βλέπω στη σχέση μου με τον Κύριο να μην υπάρχει αυτή η υμνοδία, αυτή η ειρήνη, αυτή η χαρά, εκεί να προβληματιστώ. Κάτι δεν κάνω καλά. Κάπου έχω αρχίσει να μην αποδέχομαι το έργο του Θεού στη ζωή μου. Είναι σαν να πηγαίνω στον Κύριο και να λέω, Κύριε, δεν μου αρέσει αυτό που έχεις ετοιμάσει για μένα. Δεν είμαι χαρούμενος, δεν μου αρέσει. Και βέβαια ωραίο είναι να έχουμε έτσι ωραία επικοινωνία με τον Κύριο, ανοιχτή, να εκφραζόμαστε. Αλλά βλέπετε, πρώτος ο Ιησούς Χριστός μας δίδαξε πώς να προσευχόμαστε. Γιατί πήγε, λέει, πριν σταυρωθεί στην προσευχή του, πήγε στον Κύριο και είπε, Κύριε, αυτό το ποτήρι, αν γίνεται, να μην το πιω εγώ. Ήξερε τι έχει να περάσει. Αλλά δεν σταμάτησε εκεί την προσευχή. Το θέλημά σου να γίνει. Και πολλές φορές, αδερφοί, παγιδευόμαστε. Μόνοι μας μπαίνουμε σε αυτή τη φυλακή. Γιατί πηγαίνουμε στον Κύριο, ζητάμε. Καλά κάνουμε. Ετούμαστε. Καλά κάνουμε. Αλλά τελειώνουμε την προσευχή μας εκεί. Δεν πάμε την προσευχή μας ένα βήμα παρακάτω. Κύριε, εγώ σου είπα αυτά που θέλω. Τώρα όμως θέλω να γίνει το θέλημά σου στη ζωή μου. Αυτό θέλω. Τώρα, αν μέσα στο θέλημά σου για τη δική μου ζωή είναι και κάτι από αυτά που σου ζήτησα ή και όλα, δόξα στον Κύριο. Αν δεν είναι και τίποτα, πάλι δόξα στον Κύριο. Αν αποδεχτούμε, αδερφοί, αυτό που ο Κύριος έχει ετοιμάσει για εμάς, και τι σημαίνει αποδέχομαι αυτό που ο Κύριος ετοίμασε για μένα? Αποδέχομαι, πολύ ωραία ακούμε αυτή την εμπειρία του αδερφού μας του Γιώργου πολλές φορές από τον Άμβονα, αποδέχομαι τον Κύριο να κρατάει το τιμόνι της ζωής μου. Το αποδέχομαι αυτό. Το λέω, Κύριε, εσύ θέλω να οδηγείς το καράβι της ζωής μου. Αν αυτό το αποδεχτώ, είναι σίγουρο ότι ο Κύριος θα μου δίνει χαρά μέσα από αυτά που μου δίνει, θα μου δίνει τη δύναμη να προσεύχομαι, να υμνώ, παρόλες τις δυσκολίες. Δεν υποσχέθηκε ο Κύριος σε κάποιον
η ζωή σου θα είναι ροδοπέταλα, σε καμία περίπτωση. Ούτε να μας αφορά τι κάνει ο Κύριος με τον κάθε ένα δίπλα μας εδώ. Και οι μαθητές, βλέπετε, είχαν την αγωνία μερικές φορές, τι θα κάνεις με αυτόν, να δουν ο ένας πώς θα εργαστεί ο Κύριος με τον άλλον. Αυτό, αδερφοί, δεν είναι δικό μας θέμα να το λύσουμε. Αυτό είναι του Κυρίου. Εμείς, αδερφοί, να κοιτάμε, τι να κοιτάμε, να κοιτάμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Αυτό που ζω, αυτό που βιώνω, είναι γιατί ο Κύριος το επιτρέπει. Και αν κάνω κάτι λάθος, είναι να ζητάω από τον Κύριο να μου ανοίγει τα μάτια, να πηγαίνω να μετανοώ και κατευθείαν ο Κύριος να με επαναφέρει. Αν κάνω κάτι λάθος, αλλά συνεχίζω το λάθος μου, τότε θα περάσω ακόμη πιο δύσκολα. Και βλέπουμε, συνεχίζει, ποιο είναι το αποτέλεσμα, λοιπόν, βλέπετε εδώ, του Παύλου και του Σίλα, που έχουν αυτή τη συμπεριφορά μέσα στη δυσκολία τους. Τους βλέπουν. Θέλω να πιστεύω ότι και οι υπόλοιποι δέσμοι που ήταν εκεί και τους βλέπαν, θα λέει, πάει, αυτοί τρελαθήκανε. Τους βάλανε μέσα, τους χτυπήσαν, τα χάσανε. Όμως, αδερφοί, ο Κύριος επιτρέπει σεισμό. Και στη ζωή σου και στη ζωή μου και στη ζωή μας, εάν εμείς μένουμε εκεί, θα επιτρέψει σεισμό. Τι σεισμό? Που θα σπάσουν αυτά τα δεσμά. Που θα με ελευθερώσουν, θα ανοίξουν οι πόρτες που με κρατάνε σε αυτή τη φυλακή μου. Ποια είναι η φυλακή μου, ποια είναι η φυλακή σου, δεν το ξέρω. Αλλά θα ανοίξουν αυτές οι πόρτες, θα σπάσουν. Μόνο ο Κύριος μπορεί να το κάνει αυτό. Μόνο ο Κύριος, αδερφοί, μπορεί να επιτρέψει κάτι τέτοιο. Και όταν λέμε να επιτρέψει σεισμό, να επιτρέψει γεγονότα που δεν γίνονται, να επιτρέψει καταστάσεις που δεν γίνονται, μόνο και μόνο επειδή εγώ προσεύχομαι και υμνώ στον Κύριο. Ναι, αδερφοί. Γιατί το να προσεύχομαι και να υμνώ στον Κύριο σημαίνει ότι έχω αποδεχτεί τον Κύριο στη ζωή μου, έχω αποδεχτεί το έργο που έχει ο Κύριος για μένα, είμαι χαρούμενος. Δεν πάω με παράπονο, δεν πάω με θλίψη στον Κύριο, δεν πάω με γιατί. Γεμίζουμε πολλές φορές την προσευχή, γιατί. Και η προσευχή μας είναι μόνο γιατί. Και αποτέλεσμα. Ανοίγουν τα ηθή, σπάνε τα δεσμά, ανοίγουν οι πόρτες, ξυπνάει ο φύλακας και ο φύλακας εκείνη την ώρα σκέφτηκε ότι πάει τώρα, εγώ τελείωσα. Καλύτερα να πάρω τη ζωή μου γρήγορα μόνος μου, παρά να έρθω στην κατάσταση αυτή που έβαλα αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά βλέπετε, αδερφοί, αυτό είναι ένα θαύμα που κάνει ο Κύριος μέσα, θα λέγαμε, στο περιβάλλον μας. Εάν εμείς μένουμε εκεί που ο Κύριος μας θέλει. Οι άνθρωποι που είναι έτοιμοι για απώλεια, με τη δική μας στάση, με το δικό μας, θα λέγαμε, τη δική μας πίστη που δείχνουμε απέναντι στον Κύριο, μας βλέπουνε. Βλέπουν αυτό το παράδοξο που συμβαίνει. Βλέπουν ότι δεν έχεις και την καλύτερη δουλειά του κόσμου. Βλέπουν ότι ζορίζεσαι. Βλέπουν ότι περνάς δυσκολίες. Βλέπουνε. Παρ' όλα αυτά, όταν βλέπουν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σε αυτή την κατάσταση και είναι χαρούμενος και έχει ειρήνη, σου λέει, αυτός ή τρελός είναι, κάτι δεν πάει καλά, ή κάτι ωραίο συμβαίνει στη ζωή του. Το βλέπουνε, το διακρίνουνε. Και τι ωραίο που είναι, αδερφοί, αυτό να εκπέμπουμε κι εμείς. Γιατί αυτός ο άνθρωπος σώθηκε κι αυτός και όλη του η οικογένεια. Από τι? Από δύο ανθρώπους, από δούλους του Θεού, που δούλοι του Κυρίου είμαστε όλοι, οι οποίοι τι κάνανε? Απλά είχαν αποδεχτεί τον Κύριο και το έργο του Κυρίου στη ζωή τους. Κάθε έργο, και τα καλά και τα άσχημα. Δεν νομίζω ότι είχαν κάτσει να γράψουν σε ένα χαρτί, Κύριε, εγώ έτσι θέλω να εργαστεί στη ζωή μου, αυτά και αυτά και αυτά τα έργα θέλω να κάνω. Όχι. Ό,τι τους έφερε ο Κύριος μπροστά, το κάνανε. Και έτσι, αδερφοί, να ενεργούμε κι εμείς. Έχουμε πλάνα, έχουμε σχέδια, άνθρωποι είμαστε και θα σκεφτόμαστε και θα σχεδιάζουμε και επιθυμίες θα έχουμε, αλλά μην υπερβαίνουν, αδερφοί, όλα αυτά το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Πρώτα να ζητάμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Αν είναι ο Κύριος να μας περάσει από κάτι και να μην τον ζήσουμε,
και να ταλαιπωρηθούμε παραπάνω, δόξα στον Κύριο. Αν όμως κάτι θέλει ο Κύριος να ταλαιπωρηθούμε, πάλι δόξα στον Κύριο θα πούμε. Και ο Κύριος θα μας δώσει περισσότερη δύναμη όταν βγούμε μέσα από εκεί. Γι' αυτό, αδερφοί, αυτό σας παρακαλώ και για μένα το λέω, γιατί βλέπετε, άνθρωποι είμαστε και όταν ζοριζόμαστε λίγο παραπάνω από αυτό που θα θέλαμε, παραπονιόμαστε. Έτσι, δεν μας αρέσει, για την εκπαίδευσή μας όμως είναι. Γιατί, αδερφοί, αντιλαμβανόμαστε νομίζω όλοι ότι ο καιρός είναι τελευταίος. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται έτσι να το αναλύσουμε αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που το υπεραναλύουν πλέον, αλλά στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν. Είτε αν το πάρουμε από φυσικής πλευράς, ή αν το πάρουμε από βιολογικής πλευράς, είτε από πνευματικής σκοπιάς που το βλέπουμε εμείς, τα πράγματα οδεύουν στο τέλος. Και αυτό που ο διάβολος θέλει να κάνει είναι τι, να χαλάσει τη σχέση μας με τον Κύριο. Γιατί αν τη χαλάσει, κέρδισε. Εμάς κέρδισε βέβαια, έτσι, όχι τον Κύριο, εμάς. Εάν όμως ισχυροποιήσουμε τη σχέση μας με τον Κύριο, τότε, αδερφοί, ο στόχος μας, που είναι να πάμε στον ουρανό, θα επιτευχθεί. Και είναι σίγουρο γιατί. Γιατί έχουμε βοηθό, το Πνεύμα το Άγιο. Έχουμε οδηγό, τον Κύριό μας. Και θα μας πάει ασφαλής μέχρι τέλους. Γι' αυτό, αδερφοί, μην χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Γιατί σκεφτείτε, και με αυτό θα κλείσω, αδερφοί, σκεφτείτε ότι οι αποφάσεις που παίρνω στη ζωή μου εγώ σήμερα, που παίρνουμε, οι αποφάσεις μας κρίνουν τον μέλλον μας στην αιωνιότητα. Σκεφτείτε το αυτό. Τώρα, μα κάνουμε ένα λάθος, είμαστε ακόμα στη χάρη του Θεού. Έχουμε το περιθώριο να το διορθώσουμε. Το έχουμε. Μας το έχει δώσει ο Κύριος. Αλλά θα έρθει η στιγμή που αυτό το περιθώριο δεν θα υπάρχει. Ό,τι έκανα, τέλος. Και μετά, αιωνιότητα και δύο καταστάσεις. Από εκεί, τελείωσε μετά. Ή θα είμαι με τον Κύριο, ή αφήστε τον καλύτερα. Γι' αυτό, αδερφοί, να το σκεφτούμε σοβαρά. Πολλά είναι τα θέλω μας, πολλά είναι τα πράγματα που θα επιθυμούσαμε να είναι καλύτερα στη ζωή μας ή να έχουν συμβεί, αλλά ας εμπιστευτούμε, αδερφοί, τον Κύριο στη ζωή μας, να τα κάνει όλα με τη δική του σειρά, με το δικό του τρόπο, με το δικό του, θα λέγαμε, σχέδιο. Ήθε ο Κύριος, αδερφοί, να μας ευλογήσει και όλοι μαζί να βρεθούμε, αδερφοί, στον ουρανό. Αμήν.